Μαρίνα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Η ζωή είναι ωραία, έτσι είναι ο τίτλος της. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση, γιατί η ζωή είναι ωραία. Επιλέγουμε να είναι η ζωή ωραία, γιατί σημασία έχει πώς νιώθουμε μέσα μας. Άμα νιώθεις καλά μέσα σου, είναι όλα όμορφα. Βρισκόμαστε στο χώρο σου και όπως βλέπουμε από τα αντικείμενα που έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα, είσαι πολύ δημιουργική και πολύ άσχολη. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Περιέγραψε μας μια τυπική σου μέρα. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην έχω τυπικές μέρες. Θέλω συνέχεια να κάνω διαφορετικά πράγματα. Αλλά μια τυπική μέρα θα είναι να ξυπνήσω, να κάτσω λίγο με τα παιδιά πριν φύγουν για το σχολείο, γυμναστική κάθε μέρα, όχι πολλή ώρα, μισή ώρα τη μέρα. Και μετά έρχομαι εδώ πέρα, στο χώρο μου. Τι άλλο περιλαμβάνει η καλλιτική σου περιποίηση? Έχεις κάποια πρωινή, κάποια βραδινή ρουτίνα? Κάθε βράδυ η βραδινή μου ρουτίνα είναι 20 λεπτή και προσπαθώ να την κάνω 15 λεπτή, δεν γίνεται. Δηλαδή τι κάνεις? Δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει να ξεβαφτώ. Έχω 10 διαφορετικές κρέμες, όχι 10, αλλά έχω άλλη για τα μάτια, άλλη για το πρόσωπο, άλλη για τα χείλια, άλλη για τα χέρια, όλο κάτι προστίθεται. Η φωτογραφία εξακολουθεί να είναι η μεγάλη σου αγάπη ή μήπως σε εκδικεί πλέον και ο σχεδιασμός? Σίγουρα είναι η μεγάλη μου αγάπη η φωτογραφία. Και επειδή λατρεύω πάρα πολύ τη χώρα μας, όλα τα αξεσουάρ που φτιάχνω, είτε είναι ρούχα, είτε τσάντες ή οτιδήποτε, είναι για προώθηση της χώρας μας.